Λοιπόν, η επιστροφή. Σας είπα θα σας φτιάξω και ένα σύντομο vlog στην επιστροφή. Είναι η ίδια μέρα. Είναι 5η 12 του Μάρτη. Είχα ξεκινήσει το πρωί 8 και κάτι που έγινε το προηγούμενο. Και τώρα επιστρέφω, είναι 1 και 10 το μεσημέρι. Εννοείται ότι αυτά τα vlog θα βγουν πιο μετά από την ώρα που τα έχω τραβήξει. Τα έχω βιντεοσκοπήσει λόγω του ότι πρέπει να πάω σπίτι, να τα μεταφέρω στον υπολογιστή και να τα ανεβάσω στο YouTube. Λοιπόν, να σας πω τι είδα σήμερα στην Κύπρο και στη Λευκωσία που κατέβηκα κάτω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η κίνηση είναι λιγότερη από το συνηθισμένο. Όντως, είναι λιγότερη η κίνηση. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι έχει ακριβώς την ίδια κίνηση με αυτή που είχε προηγουμένως. Είναι λιγότερη. Όμως, στην υπεραγορά που πήγα προλίγου, είχε κόσμο, ο οποίος κόσμος έχει σηκώσει όλο το ράφι με τα αντισηπτικά. Και εγώ πήρα σπίρτο, το λέμε στην Κύπρο, όπως το λέτε στην Ελλάδα, καθαρό αλκοόλ. Ναι, καθαρό αλκοόλ νομίζω το λέτε, το οποίο το συζήτησα εκεί με τις κοπέλες στο σούπερ μάρκετ, επειδή σας είπα ότι έχω ένα μεγάλο μπουκάλι με αντισηπτικό υγρό με το οποίο καθαρίζω τα πινέλα του μακιγιάς. Μου είπαν ότι το ίδιο πράγμα κάνει και το αλκοόλ, το καθαρό, είναι 90% αλκοόλ αυτό που έχω πάρει, που σημαίνει ότι το υγρό που έχει μέσα είναι 10% νερό και 90% αλκοόλ. Μου είπαν ότι είναι εντάξει, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για καθαρισμό πινέλων το καθαρό αλκοόλ. Κατά τα άλλα δεν έχει λείψει και κάτι ιδιαίτερα. Ναι, τα μακαρόνια ήταν έτσι σε λίγο υποεξαφάνιση. Ευτυχώς τα μακαρόνια που παίρνουμε εμείς, που είναι τα μακαρόνια τα μαύρα με δίκοκο σιτάρι, τα οποία είναι πιο κατάλληλα για διαβητικούς και προδιαβητικούς από τα άσπρα μακαρόνια, υπήρχαν. Πήρα και εγώ εκεί πέρα 3 κουτιά σπαγκέτι. Παρόλο που μπορεί να μου πάρει και 3 μήνες να τα χρησιμοποιήσω, τα μακαρόνια είναι τροφή ξηρά, η οποία έχει μεγάλο χρόνο ζωής στο ράφι, shelf life, έχει πολλά χρόνια, έχει χρόνια shelf life. Shelf life σημαίνει ζωή στο ράφι. Όμως, πήγα από το Νίξ, το κατάστημα με τα καλλιντικά στο μολ και δεν είχε ψυχή, ήμουνα μόνο εγώ. Και τι πήρα από το Νίξ, πήρα μία πούδρα, η οποία λέει είναι μπανάνα το όνομά της και είναι ειδική για να μπαίνει κάτω από το μάτι να ενισχύει τη λάμψη του ματιού. Δεν το ήξερα ότι είχε τέτοια πούδρα. Μαθαίνω. Με είδε και η κοπελιά και στο Νίξ, είναι φίλες μου, με έχουν μάθει πώς συνέχεια και μου λέει: Κυρία Θέκλα, σήμερα φαίνεστε βαμμένη. Σε λέω: Σε ευχαριστώ. Μαθαίνω. Και στο Beauty Line, που είναι ένα κατάστημα που έχει καλλιντικά, που πήγα για να πάρω ένα setting spray που βάζει στο πρόσωπο, δεν είχε κανέναν. Και σε άλλα καταστήματα ένδυσης και υπόδυσης δεν είχε κανένα. Α, και προτού πάω στο μολ της Λευκωσίας είχα πάει, που σας λέω είχε κόσμο, αλλά είχε μόνο στο σούπερ μάρκετ κόσμο. Προτού πάω στο μολ, είχα πάει σε ένα κατάστημα με ηλεκτρικά είδη για να παραγγείλω ένα στεγνοτήριο, γιατί είχε χαλάσει το στεγνοτήριο μας. Δεν το χρησιμοποιούμε συνέχεια το στεγνοτήριο, το χρησιμοποιούμε μόνο όταν είναι μεγάλη ανάγκη, όταν θέλουμε κάτι να στεγνώσει γρήγορα. Και δεν είχε ψυχή στο κατάστημα με τα ηλεκτρικά είδη. Και τους λέω: Τι κάνετε εδώ πέρα? Μου λέει: Δουλεύουμε. Δουλεύουμε από το τηλέφωνο. Μας παίρνουν τηλέφωνο, παραγγέλνουν online και γίνεται δουλειά. Λοιπόν, ο κόσμος είναι προβληματισμένος. Πήγα και από το Πάργα το βιβλιοπωλείο. Μπήκε μία κυρία με 2 παιδάκια και λέει: Είναι τα παιδιά σπίτι σήμερα. Και ήθελε ο γιος μου να πάρει ένα παραμύθι. Εγώ του είπα να μην βγούμε και αυτά. Κάτισε εκεί πέρα και είχα το σπρέι μου αυτό που έχω μέσα αλκοόλ. Καθαρό αλκοόλ, αυτό είναι το Proceptic. Είναι ένα σπρέι το οποίο το πουλάει το φαρμακείο που κάνει για αντισηψία. Αλλά τελείωσε εκείνο και το έχω βάλει μέσα καθαρό αλκοόλ. Και έδειξα στα παιδάκια ότι αυτό που κάνουμε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τη μετά, το να μην πάρουμε τον ιό, είναι τα χέρια μας, τα οποία αγγίζουν παντού, μπορεί να αγγίξουν σε πόμολα πόρτας, μπορεί να αγγίξουν σε επιφάνειες τις οποίες έχουν περάσει άλλοι άνθρωποι προηγουμένως και έχουν αγγίξει, και ακόμη επειδή δεν έχει ζέστη, είναι η θερμοκρασία χαμηλή, ο ιός ζει πολλές ώρες πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες κτλ. Όταν αγγίξουμε σε επιφάνειες κοινόχρηστες, βάζουμε μετά στα χέρια μας λίγο αντισηπτικό τζέλ ή αλκοόλ στη δική μας περίπτωση, σπίριτο σάντολιο, Παναγιώτη, σπίρτο,
το λέει αστείο Σπίριτο Σάντο που είναι το Άγιο Πνεύμα στα Ιταλικά. Βάζουμε το αλκοόλ, τρίβουμε τα χέρια μας και προσέχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και λοιπά να μην αγγίζουμε με τα χέρια μας, τα μάτια μας, στη μύτη μας και στο στόμα μας, που είναι οι πηγές εισόδου στον οργανισμό μας. Έχουμε και άλλες πηγές εισόδου, οι οποίες είναι αλλού καλά κρυμμένες, και στις δημόσιες τουαλέτες εννοείται ότι προσέχουμε πάρα πολύ. Έχω πει και το προϊόντι στις τουαλέτες στο σπίτι, χρησιμοποιούμε αντισηπτικό σπρέι ούτως ή άλλως. Και γενικά, ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι δεν κινδυνεύουν ήδη, γιατί έχω συζητήσει με πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Τώρα θα έχουμε καινούργιους συνδρομητές στο κανάλι και θα μιλήσουμε πάνω από 100 ανθρώπους στους οποίους συζητούσαμε για διάφορα και τους είπα θα κάνω και ένα βίντεο και θα ανεβάσω στο κανάλι και μου λένε «Α, θα πάω στο σπίτι να βρω το κανάλι σου». Όσοι δεν το ήξερα, γιατί κάποιοι το ήξεραν. Βγάλαμε και κάποιες φωτογραφίες με κάποια παιδιά, ένα κορίτσι που τη λένε Ελπίδα. Και της λέω, ξέρεις, Ελπίδα είναι το αγαπημένο μου όνομα. Έχω βγάλει τη βαφτιστήρα μου Ελπίδα. Ελπίδα ήταν η κυρία που με πρόσεχε όταν ήμουν μικρή και της αγαπώ πολύ αυτό το όνομα. Και της λέω, θα βάλεις από κάτω Λεζάντα στο Instagram. Πώς συναντάς ένα άγνωστο στο σούπερ μάρκετ και πας δίπλα του και βγάζεις φωτογραφία και κινδυνεύεις για να μεταδώσεις τον ιό. Για πλάκα το είπα φυσικά. Με το να βγάλεις φωτογραφία με κάποιον, δεν κινδυνεύεις για τον ιό. Βρήκα και φίλες μου που χαιρετηθήκαμε με τον αγκώνα, αυτό και το καινούριο, ο καινούριος τρόπος χαιρετήματος. Ο οποίος δεν τον κάνουμε για να είμαστε χαριτωμένοι, τον κάνουμε γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν δίνει ο ένας τον άλλο στα χέρια του τον ιό, εάν τυχόν τον έχει. Γιατί έχουμε πει και το πρωί ότι μπορεί να είμαστε ξενιστές του ιού και να μην τον γνωρίζουμε. Λοιπόν, προστατεύουμε, όπως έλεγα και το πρωί, τις ευαίσθητες ευάλωτες ομάδες, είμαστε υπεύθυνοι, δεν αγγίζουμε ανθρώπους χωρίς λόγο. Δεν αγγίζουμε εδώ τον εαυτό μας χωρίς λόγο, είπαμε. Πόσο μάλλον τους ανθρώπους. Οι μάσκες, από ό,τι λένε στο πρόσωπο, δεν κάνουν κάτι για να σε προστατεύσουν από το να πάρεις τον ιό, γιατί ο ιός μπορεί και από τα μάτια να μεταδοθεί. Όσοι είναι άρρωστοι, μένουν στα σπίτια τους. Τηλεφωνούν στο 1420, που είναι η γραμμή στην Κύπρο, στον αντίστοιχο αριθμό στην Ελλάδα, που είμαι απαράδεκτη που ακόμη δεν τον έμαθα. Φροντίζουν ούτως ώστε να εξεταστούν και να λάβουν τις κατάλληλες θεραπείες εάν όντως έχουν πάρει τον ιό. Άμα είμαστε έστω και λίγο άρρωστοι, περιοριζόμεθα. Δεν βγαίνουμε από το σπίτι. Δεν θα πάθουμε τίποτε να καθίσουμε στο σπίτι 1-2 μέρες, που είναι το πιο μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να δούμε αν είμαστε άρρωστοι ή όχι, ή να καθίσουμε 2 εβδομάδες εάν τυχόν υπάρχει κίνδυνος να έχουμε τον ιό. Δεν είναι κακό. Και κάνοντας αυτό, καθήμενοι στο σπίτι, προστατεύουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Τύπως σας έλεγα και το πρωί, δεν είμαστε όλοι στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όμως άλλοι άνθρωποι που αγαπάμε είναι και θέλουμε να είναι καλά. Και παίρνουμε τηλέφωνο τους γονείς μας, τις θιάδες μας, τους αγαπημένους μας ανθρώπους, τους μεγαλύτερους της ηλικίας. Σας είπα ότι θα παίρνω τηλέφωνο, πήρα. Και τους λέμε, χρειάζεσαι κάτι, αν χρειάζονται κάτι να τους πάμε και εμείς έχουμε έρθει σε επαφή με πολύ κόσμο όπως εγώ, μπορούμε να τους πάρουμε κάτι μέσα σε μια τσάντα και να το αφήσουμε στην εξώπορτα και να ανοίξουν να το πάρουν. Και δεν ασπαζόμεθα κόσμο αυτόν τον καιρό, δεν έχουμε αχρίαστες κοινωνικές επικοινωνίες. Κουτουλουπού, κουτουλουπού, κουτουλουπού. Ξέρω ότι ακούγομαι ψυχαναγκαστική, είμαι, ναι. Έχω στοιχεία ιδιοψυχαναγκαστικής προσωπικότητας, στην διαταραχή δεν την έχω, γιατί όπως είδατε κυκλοφορώ κανονικά και δεν φοράω ούτε γάντια, ούτε μάσκα, ούτε τίποτα. Αλλά έχω κάποια στοιχεία στην προσωπικότητα μου και έκτοτε, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαι πάρα πολύ προσεκτική με την καθαριότητα. Και ίσως είναι και μια ευκαιρία αυτή η δοκιμασία που περνάμε ως λαοί, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα ως λαός, είναι και μια ευκαιρία να μάθουμε γενικότερα καλύτερες συνθήκες υγιεινής, όπως αυτά που έλεγα και προηγουμένως, να πλένουμε τα χέρια μας μετά την τουαλέτα, να είμαστε προσεκτικοί όταν ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι έχουν είτε προχωρημένη ηλικία είτε κάποιες χρόνες ασθένειες που τους ταλαιπωρούν κλπ. Κλπ. Αυτά για τη σημερινή μέρα. Έλα Γιώργο, μόλις με πήρε ο Γιώργος ο Τσόκος τηλέφωνο, ένας φίλος μου από την Αμόχωστο, από την επαρχία Αμόχωστου, θα τα ακούσετε μόνο τη φωνή του, δεν θα δείτε τη φάτσα του, γιατί τον έχω στο ηχείο. Γιώργο, έλα ρε,
Δεν θα σε τραβήξω βίντεο, μωρό μου, τη φωνή σου. Η οποία ακούγεται μέσα στο αυτοκίνητο καμπάνα, γιατί σε έχω στο speaker. Καταλαβες. Αχ, τι ωραία. Σε έχω στα ηχεία. Άρα είσαι guest. Είσαι guest στο vlog που κάνω το έκτακτο. Το τρίτο που κάνω σήμερα, Γιώργο. Έκαμε ένα το πρωί καθώς πήγαινα Λευκωσία. Έκανα ένα τώρα πριν που με έπαιρνε τηλέφωνο και ήταν κλειστό και δεν απαντούσα. Αχ, αυτός που με παίρνει Αριστονίκη, άστη. Τη βάλουμε και αυτή. Να έχουμε και την Αριστονίκη στη γραμμή. Αριστονίκη, κορί, κάνω vlog σαν οδηγό, κορί. Και έπιασε με Γιώργο τηλέφωνο και έφκαλα και ο Γιώργο στη γραμμή. Τώρα έφκαλα σου και εσένα, σαν οδηγό. Στο vlog! Είμαστε ο νέα. Είσαστε ο νέα, δεν θα το, θα το ανεβάσω μετά. Ακούγεται η φωνή σας, δεν φαίνεται η φάτσα σας. Μια χαρά, μια χαρά. Αριστονίκη μου, γίνεται πανικός στην επαρχία αναποχώς του. Πες μας τα, Γιώργο. Λοιπόν, ο κόσμος που σηκώνεται και φοράζει γιατί να επιλέξουν το νοσοκομείο αναποχώς του, γιατί να τους κολλήσουν όλους, γιατί να έχουν κρούσματα ακόμα, ξέρει να τους φέρετε τα κάτω, δεν θα μας κολλήσετε. Δηλαδή έχει αποφασίσει το Υπουργείο Υγείας το νοσοκομείο αναποχώς του να είναι η βάση των επιχειρήσεων για την προσπάθεια αναχέτησης του κορονοϊού στην Κύπρο, του συγκεκριμένου. Και ο κόσμος φοβάται θα κολλήσει επειδή θα πάνε στο νοσοκομείο. Μάλιστα, μάλιστα. Να τους πεις, Γιώργο μου, να μην περνάνε ένα χιλιόμετρο έξω από το νοσοκομείο, να μην κινδυνεύουν. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, καλύτερα να σου έλεγα αυτή και με νοσοκομείο πάθου αν πάρεις το κορονοϊό, γιατί όλοι έχουμε το τσάντα να το πάρουμε, παρά να σου πούμε πήγαινε λίγο πιο κάτω στο νοσοκομείο που είναι εδώ δίπλα. Εσύ, Αριστονίκη μου, έχεις τρομοκρατηθεί από τον κορονοϊό? Όχι ακόμα. Ακόμα. Τα παιδιά δεν είναι πας σχολείο σήμερα, ε! Όχι! Από αύριο τα παιδιά, από αύριο που καλά κάνουν τούτο με τα σχολεία. Εγώ νομίζω έναν απαράδεκτο που βρίσκω εγώ είναι τούτο με τις εκκλησίες. Η εκκλησία πρέπει να ήταν η πρώτη που πρέπει να πει. Να κλείσει! Να κλείνουμε τις εκκλησίες. Δεν τις έχουν κλείσει! Όχι! Γίνεται ένα νέο του κόσμου ότι είναι ασφαλές να πηγαίνει σε εκκλησίες. Ποιο το είπε αυτό? Είναι ένα που διαβάζει. Μα δεν διαβάζω, παιδί μου, εγώ δεν καταλαβαίνεις ότι εγώ δεν διαβάζω. Δεν βλέπω τηλεόραση και δεν διαβάζω. Προστατεύω το μυαλό μου. Λοιπόν, εγώ έχω να πω το εξής για τις εκκλησίες. Επειδή η πελατεία των εκκλησιών είναι 65 ετών και άνω, η πελατεία τους είναι μέσα στο... Μέσα είναι αυτή, είναι ευπαθής ομάδα η πελατεία τους. Μάλιστα. Αν θέλουν να διατηρήσουν ζωντανή την πελατεία τους, καλά κάνουν. Γελάς, Αριστονίκη. Καλά κάνουν να συμβουλέψουν την πελατεία τους να εκκλησιάζεται μέσω τηλεδιάσκεψης. Να είναι, μα κάπου άκουσα ότι θα γίνουν και κλεισμένον το θυρό, λέει, τα μυστήρια, οι θείες λειτουργίες και θα παρακολουθεί ο κόσμος από την τηλεόραση. Μάλιστα, έτσι θα έπρεπε. Και αν είμαι και ο άλλος τηλέφωνο τώρα, θα την βάλω την κυρακίση, κάνει, κάνει. Από εκκλησία από Skype. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι πολύ σοβαρό το επιχείρημά μου. Είναι η πελατεία τους. Η πελατεία τους είναι στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Μάλιστα. Θέλουν να χάσουν την πελατεία τους. Μα το πρόβλημα τι είναι. Αυτές οι ομάδες υψηλού κινδύνου, αν μιλήσεις μαζί τους και τους πεις μην πηγαίνεις προς το παρόν εκκλησία μέχρι να λυθεί το πρόβλημα, μην κοινωνάς. Αυτή είναι μια συζήτηση που έχεις κάνει με τη μάμα σου, Γιώργο. Εννοείται. Τι σου είπε? Και αντί να βγουν ήδη... Τι σου είπε η μάνα σου και θα σου πω μετά τι μου είπε και ο πατέρας μου. Η μάνα σου τι σου είπε? Η μάνα μου είναι αεροσόλυμα τώρα. Α, καλά! Και τη τα στέλνω εδώ και καμιά εβδομάδα πρόσεχε μην πηγαίνεις με κοινωνά. Ναι, ναι, τι σου απαντά η μάνα σου? Η δικιά μου η μάνα μου απαντά ότι δεν παθαίνεις τίποτα από την εκκλησία. Λοιπόν, να σου πω και τη συζήτηση με τον δικό μου πατέρα. Τους πήρα προχθές τηλέφωνο. Ένα λεπτό, περίμενε, περίμενε. Η μάνα του συνέδερου μου, του Γιώργου, αυτή του έλεγε ότι αν είναι να πεθάνω από εκκλησία, να πεθάνω από εκκλησία. Κατάλαβες, δηλαδή μιλούμε για... Θα χάσουν την πελατεία τους, πρέπει να τους σκεφτούν σοβαρά. Μάλιστα, ενώ έπαιρνε η ίδια εκκλησία να πει θα σταματώ όλα προς το παρόν, γιατί επιστήμονες αυτών και αυτών και αυτών,
Δεν το λέω αυτό. Το κράτος δεν έρχεται σε σύγκρουση με την εκκλησία και πάει λέει. Εγώ δεν έχω παρακολουθήσει. Αριστονίκη, εσύ παρακολουθήσες κάτι που να λέει για την εκκλησία, αν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση, αν έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις? Έχουν βγάλει κατά καιρούς διάφοροι. Η εκκλησία της Κύπρου, από όσο θυμάμαι, δεν έχω παρακολουθήσει σήμερα αν έγινε κάτι καινούριο. Σήμερα όχι πριστονίκη, το τελευταίο όμως που διάβασα ήταν ότι θεωρεί από την σύνοδο, ξέρω εγώ τι λέουν, ότι θεωρείται πλασφημία να σκεφτεί τέτοιο πράγμα. Ναι. Διάβασα όμως το αρχιεπισκόπο Αμερικής, ο οποίος λέει ότι δεν χρειάζεται να ούτε να κοινωνούν, ούτε να πηγαίνουν. Το αρχιεπισκόπο Αμερικής είναι εξαιρετική, όσο τρόπος σου μίλησε, το έστειλα και στον πατέρα μου και θα βάλω και το link κάτω από το βίντεο για να διαβάσει ο κόσμος. Ξεκινά από εκεί που σταματάει η επιστήμη. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, πες μας για τον πατέρα σου. Λοιπόν, λέω στον πατέρα μου, παπά, να προσέχετε. Είσαι 70 χρονών, έχεις ιστορικό με καρδιά, με νεφρά κλπ. Να προσέχεις. Η μάνα μου είναι 74, έχει και αυτή θέματα υγείας. Μην ανησυχείς, μου λέει. Πήγαμε στην Τροδίτισσα και εξομολογηθήκαμε χτες. Λέω, παπά, είσαι καλά, λάλο του. Εσύ πες ότι πέθανε και πεις τον παράδεισο. Εμάς σκέφτεσαι μας που να μείνουμε πίσω. Την απώλεια που θα αφήσεις πίσω σου. Μάλιστα. Και μου είπαν αυτά που είπε και η μάμα του Γιώργου, ότι αν, η μάμα του Γιώργου είπε αν είναι να πω από εκκλησία να σπάω, τιμημένος θάνατος ένδοξος, εμένα μου είπε να θέλει ο Θεός να πεθάνω θα πεθάνω, δεν θέλει ο Θεός δεν θα πεθάνω. Κάτι το οποίο το πιστεύω και εγώ δηλαδή, ότι άμα είναι η ώρα σου να πάει, άμα είναι η ώρα σου θα πάει, αλλά όχι να φλερτάρεις με τον κίνδυνο. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά σοβαρά στην περιοχή να μου χώσει του έχουν φόβο επειδή θα είναι στο νοσοκομείο εκεί κάποια κρούσματα. Μάλιστα, να διαβάσεις τα comments ή τα πώς που βάλουν κάποια. Όχι, μάνα μου, είμαι μια χαρά. Είναι λες και έχουν λέπραντα πλάσματα, δηλαδή... Μάλιστα. Ξέρεις, ξεχάσουμε ότι είμαστε χριστιανοί σε αυτή την περίπτωση, καταλαβαίνω. Ναι. Αυτοί θα πάνε και εκκλησία, όμως αυτοί που δεν περνάνε ούτε απ' έξω, που λένε να φύγει το νοσοκομείο. Φαντάζομαι, ναι. Λοιπόν, μου λέγε μεταξύ σοβαρού και αυτοί... Εγώ όση ώρα σας μιλάω, ψεκάζω το χέρι μου με Σπίριτο Σάντο, με αλκοόλ. Ακούσατε τούτο, μου λέει ένα φίλο που εχθές είναι μεταξύ σοβαρού και αστείου και μου λέει οι Κυπρέοι μου είμαστε 60 χρόνια πριν, απλά τώρα κρατούμε Gucci και Armani. Α, ότι ζούμε προηγουμένως. 60 χρόνια πίσω εννοείς, ναι. Είμαστε 60 χρόνια πίσω, απλά κρατούμε ένα Gucci και ένα Armani τώρα. Εντάξει, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, Γιώργο μου, που σκέφτονται έτσι, ούτε εσύ σκέφτεσαι έτσι, ούτε αριστονικοί σκέφτεται έτσι, ούτε εγώ. Εγώ που το συζήτησα με τον πατέρα μου, είπα ότι είναι καλή ιδέα να λεχθεί από την Εκκλησία στον κόσμο, ότι ο Θεός, εάν υπάρχει, εντάξει, το εάν υπάρχει το λέω, γιατί εγώ είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι θεολόγος. Αυτοί πιστεύουν ότι ο Θεός υπάρχει και μπορεί ότι ο Θεός όντως να υπάρχει. Ότι ο Θεός θα τους θα δείξει κατανόηση αν κάποιος δεν πάει στην εκκλησία λόγω του ότι ανήκει σε μια ευπαθή ομάδα ή δεν κοινωνήσει ή δεν ασπαστεί την εικόνα κλπ. Μάλιστα, έτσι. Πάντως το αστείο σήμερα πήγα σε μια υπηρεσία το πρωί και ήταν κόσμος πολλής απ' έξω, μετρούσαν πόσοι ήταν μέσα, να είναι μόνο 75 και όταν έφευγε κάποιος τότε έβαζαν άλλους. Και λέει και μια μάλιστα κυρία δηλαδή τώρα που είμαστε μόνο 75, αν έχει έναν που έχει τον ιό, θα κολλήσουμε όλοι να λύει. Δηλαδή, είναι 80. Ήταν και λίγο αστείο. Έπρεπε όλα λέγω να καταχωρηθούν ή κυκλοφορία γενικά από τα πάντα να μην σκέφτεις πως σου δύο εβδομάδες. Αριστονίκη, διάβασες το κίνο που σου στείλα χτες. Έστειλα τις εχθές της Αριστονίκης ένα λίμα μου το APA, τον Αμερικανικό Ψυχιατρικό Σύνδεσμο, μου το στείλε η Μαρία Πατσιοπούλου που λέει οδηγίες για τους ψυχολόγους και τους ψυχίατρους, που λέει ότι καλύτερα να γίνονται μέσω Skype ή μέσω τηλεδιάσκεψης τα sessions παρά που κοντά. Θα περάσουμε. Πάντως όταν αυξηθεί η θερμοκρασία, όταν ανοίξει ο καιρός, εκ των πραγμάτων θα είναι καλύτερα τα πράγματα, γιατί ο ιός δεν επιβιώνει σε πάνω από 26 βαθμούς, νομίζω. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα ότι δεν επιβιώνει, αλλά... Γιώργο μου, θέλουμε να μας ηρεμήσεις, όχι να μας τρομάξεις, ναι. Μάλλον. Και τα ψύχρεμα, ούλα ψύχρεμα. Ο πανικός δεν βοηθάει. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι πολλοί από εμάς μπορεί να το περάσουμε ή να το επεράσαμε και να το πήραμε είδηση. Ναι, ναι, ναι.
Το πρόβλημα είναι οι γονείς μας εν το θέμα, και οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, και οι άνθρωποι που είναι ασθενείς. Σίγουρα, σίγουρα. Μάλιστα. Πάντως, νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτεί αυτό το πράγμα η Εκκλησία της Κύπρου, που είπα ότι εφόσον η πελατεία τους είναι στην ευάλωτη ομάδα πληθυσμού, πρέπει να προστατεύσει την πελατεία της, να μην τη χάσει. Έχει και νέο στην Εκκλησία, αλλά λέει παραπάνω πιο μεγάλη ηλικία η Εκκλησία. Οι τακτικοί πελάτες. Οι επαθείς, οι περισσότεροι που έχουν τον κίνδυνο είναι πιο μεγάλοι, δεν είναι πιο μικροί. Ναι, ναι. Μάλιστα, αυτά. Άρα βγήκατε τηλεφωνική στο vlog μου. Τηλεφωνική στο vlog μου μες στο αυτοκίνητο. Τα κάνω μερούλα σήμερα. Του τον άρεσε που πολλά. Αυτά. Φιλάκια, γεια σου Γιώργο μου, γεια, γεια. Αριστονίκη, μην έσαι τώρα που να κλείσω το βίντεο, όχι να κλείσω Γιώργο, να σου μιλήσω εσένα. Εντάξει, μείνε. Φιλάκια, bye bye, γεια. Γεια σε όλους.